Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων δωδεκάς, όσοι Θεοφόροι Πατέρες ημών, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, όσοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι ατεσμάτων άφεσιν παράσχει τις ψυχές ημών. Αμήν. Καθίστε. Θα συνεχίσουμε τις συνάξεις μας για να μπορέσουμε, όπως γνωρίζουμε και όπως εξακριβώνεται δηλαδή, οι συνάξεις αυτές έχουν μια μεγάλη πνευματική ωφέλεια, και αυτό το βλέπω και από τις εξομολογήσεις σας, δηλαδή που εντοπίζετε μετά από κάποια σύναξη, κάποια ομιλία που κάνουμε εδώ, εντοπίζετε όλοι σας ότι εκεί σκοντάφτεται, εκεί δεσκοντάφτεται, εκεί πρέπει να προσέξετε πιο πολύ. Και αυτό το βλέπω, σας λέω, γιατί εσείς οι ίδιοι μου το λέτε μέσα στις εξομολογήσεις, και μπορώ να καταλάβω λοιπόν πόση ωφέλεια έχει κανείς όταν ακούει μία ομιλία, όταν ακούει ένα κήρυγμα, όταν διαβάζει ένα βιβλίο, όταν παρακολουθεί και συζητάμε σε μία σύναξη, το πόσο πνευματική ωφέλεια έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Και πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος που γίνεται, ξέρετε, φως στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα ο άνθρωπος όταν διαβάζει εκεί η Γραφή, διαβάζει οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό γίνεται ένας προβολέας μπροστά του. Γιατί καταρχάς ανακαλύπτει τον εαυτό του. Ανακαλύπτει τον εαυτό του. Εδώ μπροστά μου έχω μερικά βιβλία του Θεοφάνους, του Εγγλίστου, έχω του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, και έχει διάφορα θέματα που αναπτύσσουν το τι λένε, το τι, πώς σκέπτονται, πώς ερμηνεύουν, πώς μπορεί, μας λένε, να βοηθήσει το τάδε θέμα, να βοηθηθεί ο άνθρωπος κτλ. Ένα ωραίο θέμα που μου άρεσε ήταν ο Χριστός ή ο εαυτός μας είναι ο Κύριος της καρδιάς μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο Κύριος της καρδιάς μας? Ο εαυτός μας ή ο Χριστός μας? Ποιος είναι αυτός που μας διατάζει σε αυτόν που υπακούμε, σε αυτόν που πειθαρχούμε? Λέει λοιπόν κάπου ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, λέει ένα ωραίο πράγμα, ότι μιλάει βασικώς για τις ακολουθίες και λέει, χτυπάει η καμπάνα, λέει, για να σηκωθούμε, όμως ο εαυτός μου μου λέει, μείνε ένα λεπτό ακόμα στο κρεβάτι σου. Απαντάει ο Άγιος και λέει, πρόσεξε, μην την ακούσεις. Μέσα από τον εαυτό σου σου μιλάει ο δαίμονας στην ουσία. Μην τον ακούσεις. Σήκω. Έτσι να καταφέρεις ένα γερό χτύπημα κατά του δαίμονα. Μετά χτυπάει το τάλαντο, λέει. Ο εαυτός σου σε συμβουλεύει. Μην πας στο ναό από την αρχή της ακολουθίας. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Σήκωσε 5-10 λεπτά και πήγαινε. Μην τον ακούσεις, λέει ο Άγιος Θεοφάνης. Προσπαθεί και εκεί να σε κάνει να υπακούσεις στον εαυτό σου. Και όχι στην καμπάνα ή στο τάλαντο που εκείνη την ώρα είναι ο Χριστός μας, ο οποίος σε φωνάζει. Εάν σκεφτείς ότι εκείνη την ώρα που χτυπάει το τάλαντο, που χτυπάει η καμπάνα, ότι φωνάζει ο Ιησούς και σου λέει «Πάτερ Λεόντιε, Πάτερ Νεκτάριε, Πάτερ Δαβίδ», αμέσως θα φώναζες «Ευλογείτε, έρχομαι», αν ήταν ο Χριστός στην Παναγία. Σε ποιον υπακούς λοιπόν, λέει? Υπακούς στον εαυτό σου
ή υπακούς στον Χριστό μας. Σε ποιον κάνεις πειθαρχία εκείνη τη στιγμή. Στη διάρκεια του όρθρου, λέει, αφού είσαι μέσα στην εκκλησία, στην ώρα της λειτουργίας ή στον εσπερινό, σου λέει, έχει λίγη ζέστη. Βγες έξω να πάρεις λίγο αέρα. Ενίσταξες. Βγες λίγο έξω να ενιστάξεις. Εσύ, λέει, να παραμείνεις στη θέση σου. Να αγωνίζεσαι και να συγκεντρώνεις το νου σου περισσότερο στην προσευχή. Θα είναι το επόμενο χτύπημα που θα καταφέρεις στο κεφάλι του διαμόνου. Τελείωσε η λειτουργία και πας στο κελί σου. Αρχίζει ο διάβολος. Ξάπλωσε λιγάκι να ξεκουραστείς. Κοιμήσου κανένα τέταρτο, μισή ωρούλα και σηκώνεσαι μετά. Όχι, λέει. Μην τον αφήνεις να σου παίξει τέτοιο παιχνίδι. Πάρε ένα βιβλίο. Πάρε το κομποσκήνι σου. Κάνε μια μελέτη για να το επιφέρεις, λέει, το επόμενο χτύπημα. Μην κάνεις αυτό που σε διατάζει ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου, λέει, μπορεί να θέλει να ξαπλώσεις. Ο εαυτός σου μπορεί να θέλει να πέσεις πάλι στο κρεβάτι για μισή ώρα. Μην του κάνεις αυτή τη χάρη, λέει. Δώσ' του κι άλλο χτύπημα, λέει, του διαβόλου στο κεφάλι. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, το να προσέχουμε τον εαυτό μας, που ονομάζεται φιλαυτία, ατομισμός, είναι όχι μόνο, λέει, επικίνδυνο αυτή η σχέση, αλλά είναι καταστροφική, λέει, για την ψυχή μας. Γιατί ο άνθρωπος συνηθίζει σε μία τακτική. Αυτό θέλει, λέει, ο δαίμονας. Να σε συνηθίσει σε ένα πρόγραμμα δικό του. Σε ένα πρόγραμμα δικό του. Δεν βλέπετε έξω και η κοσμική. Ποια ώρα γεμίζει η εκκλησία. Λίγο πριν τα Άγια. Λέτε ή λίγο μετά τα Άγια. Λέτε και είναι όλοι συνεννοημένοι να πάνε την ίδια ώρα εκκλησία. Λέτε είναι συνεννοημένοι όλοι να πάνε την ίδια ώρα στην εκκλησία. Αυτό γιατί συμβαίνει. Ακριβώς και ότι ενεργούν οι ίδιοι δαίμονες. Οι οποίοι πάνε και του λένε του καθενός, μείνε λίγο ακόμα στο κρεβάτι σου. Έχει καιρό μέχρι να τελειώσει. Θα προλάβεις. Ενώ ταυτόχρονα, την ίδια, λέει, ώρα περιφρονείς του Χριστό. Ακριβώς την ίδια ώρα, σαν να σε έχει φωνάξει ο Χριστός με το χτύπημα της καμπάνας και εσύ να μην ανταποκρίνεσαι. Να μην του ανταποκρίνεσαι, σαν να μην ακούς. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Στεφάνης ο Έγκλειστος. Λέει τον εαυτό σου μπορεί να τον κοροϊδεύσεις. Ο Χριστός ξέρει όμως γιατί το κάνεις. Γι' αυτό δεν μπορείς να τον κοροϊδεύσεις. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή τον περιφρονείς. Ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή κάνεις ότι δεν ακούς. Ακόμα, λέει, πολλές φορές πρόσεξε, μην προφασιστείς ότι είσαι άρρωστος, διότι ο Χριστός ξέρει πάλι αν είσαι πραγματικά άρρωστος και αν δεν μπορείς να πας στην εκκλησία, αν δεν μπορείς να εκτελέσεις τα καθήκοντά σου, αν όντως είναι ανάγκη μετά τη λειτουργία να ξαπλώσεις. Αλλά μην κάθεσαι, λέει, και στο κρεβάτι ώρες πολλές, διότι είναι αιτία πολύ μεγάλου κακού, λέει, η μαλθακότητα. Επιφέρει άλλα τρομερά λαιμαρτήματα, διότι κάνει τον άνθρωπο μαλθακό. Πού θα υπακούσετε, λέει, τώρα, στον εαυτό σας ή θα υπακούσετε, λέει, στον Χριστό. Ποιος είναι τελικά ο Κύριος της καρδιάς σας. Θεωρούμε και λέμε ότι Κύριος της καρδιάς μας είναι αυτό που αγαπήσαμε, αυτό που λατρεύσαμε, αυτό που ακολουθούμε, τον Χριστό μας. Αυτό που πιστεύουμε. Έτσι λέμε. Η πράξη τη δείχνει όμως. Δεν θα κριθούμε από αυτό που λέμε. Θα κριθούμε από αυτό το οποίο κάνουμε. Αν αυτό που λέμε το αποδεικνύουμε στην πράξη. Δεν φτάνει να λέω στον άλλον σ' αγαπάω και με τις πράξεις μου κάθε μέρα να τον πληγώνω.
και να τον στεναχωρώ, όσο και να λέω τον αγαπάω, δεν αποδεικνύεται. Είναι λόγια, έρως. Γιατί αν πραγματικά το αισθανόμουν, θα φρόντιζα να διορθωθώ. Αν πραγματικά αγαπάω τον Χριστό, αν πραγματικά είναι εκείνος ο Κύριος της ζωής μου, αυτομάτως πειθαρχώ σε αυτό που μου λέει ο Χριστός. Και έτσι τον κάνω, λέει Κύριο. Και λέει κάτι άλλο. Έχετε να διαλέξετε μεταξύ του εαυτού σας και μεταξύ, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, του Χριστού. Και μην ξεχνάτε ότι ουδήναστε δισήν κυρίης δουλεύειν. Δεν μπορείτε, λέει, να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Ή στον εαυτό σας θα δουλεύετε ή θα δουλεύετε για τον Χριστό μας. Και αν, λέει, αποφασίσεις με τα έργα σου ότι υπηρετείς τον εαυτό σου, τα έργα σου αποδεικνύουν ότι υπηρετείς τον εαυτό σου, αν να ξεκουραστώ, αν το ένα, αν το άλλο. Πρέπει, λέει, το σώμα μας να είναι συνέχεια καταπονημένο. Το σώμα μας να ασκείται συνέχεια για τον Χριστό. Το σώμα μας να πάσχει, όπως έπαθε για εμάς ο Χριστός. Πώς λοιπόν, λέει, θα το αποδείξουμε αυτό, εάν εμείς ό,τι θέλουμε το έχουμε και το απολαμβάνουμε και κοιτάμε τα του εαυτού μας και γινόμαστε ο εαυτούλης μου. Και γίνομαι ο εαυτούλης μου. Κοιτάω πως θα ζήσω καλά, κοιτάω πως θα περάσω καλά, ακόμα και μέσα στο μοναστήρι. Κοιτάω πως θα είμαι καλά, κοιτάω να φάω καλά, να πιω καλά, να ζω καλά. Μα αν αυτό δεν λέγεται φιλαυτία, και τι σημαίνει φιλαυτία? Είμαι φίλος του εαυτού μου. Προτιμώ κατά βάση τον εαυτό μου. Κοιτάω την πάρτη μου. Έξω ο κόσμος τον ονομάζει αυτόν τον άνθρωπο ο Παρτάκιας. Είναι αυτός ο ατομιστής, ο οποίος κοιτάει την πάρτη του, τον εαυτό του. Αν λοιπόν από την όλη τακτική μας, από την καθημέρα μας ζωή μας, πρέπει να δούμε πού ανήκουμε εμείς. Λοιπόν, και αν, λέει, εμείς απολαμβάνουμε τα του εαυτού μας, τότε θα θυμηθούμε, λέει, θα θυμηθείτε ότι θα πάθετε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, στην Δευτέρα Παρουσία το εξής. Θα ακούσετε τον Ιησού να σας λέει: θυμήσου ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά εν τη ζωή σου. Τότε που το είπε στον πλούσιο και στον πτωχό, Λάζαρο, εσύ απόλαυσες αυτό που ήθελες στη ζωή σου. Αυτός, λέει, υπέφερε ο Λάζαρος. Αφού τα απόλαυσες εκεί, εδώ δεν έχει πλέον να απολαύσεις κάτι άλλο. Εδώ δεν θα απολαύσεις κάτι άλλο. Τα απόλαυσες εκεί, τέλειωσε. Δεν υπέφερες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, μην τυχόν έχουμε γίνει ή μην τυχόν γίνουμε ή μην είμαστε, θα πρέπει να έχουμε άγρυπνο μάτι, να γρυπνούμε καθημερινά και να προσέχουμε εάν μες στην καρδιά μας Κύριός μας είναι ο Χριστός και υπακούμε στο θέλημα του Χριστού ή υπακούμε στο θέλημα το δικό μας και κάνουμε αυτό που θέλουμε. Λέει πάλι εδώ πέρα, θα πρέπει να προσέξετε, λέει, να παίρνετε στερεές αποφάσεις. Αυτό που λέτε να το κάνετε και το Χριστό. Και ό,τι λέτε να το κάνετε. Διότι συνήθως, λέει, δεν γίνεται έτσι. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα. Είπατε με το λογισμό σας, δεν θα πιω τσάι ή δεν θα φάω ή θα φάω λιγότερο ή οτιδήποτε. Κι όμως, ύστερα από λίγο και φάγατε και ήπιατε. Και ήπιατε ολόκληρο την κούπα μια τσάι, το τσάι. Και δεν είναι βέβαια, λέει, κανείς κακό το τι έφαγε ήπιε.
Κακό είναι να προσβάλλεται η συνείδηση και να γίνονται ανοιχτές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες κατά Θεόν αποφάσεις. Δηλαδή, όταν προηγουμένως έχουμε πει άλλο και δείχνει αστάθεια πλέον χαρακτήρως. Δείχνει αστάθεια χαρακτήρως. Να μην έχω μία σταθερότητα. Ακόμα και στα αμαρτήματα. Λέμε αυτό δεν το ξανακάνω. Κι όμως μετά από λίγο πάει και το ξανακάνω. Αστάθεια. Είναι προτιμότερο, λέει, να μην πεις τίποτα. Προτιμότερο, λέει, να μην πεις τίποτα. Λέει ο Άγιος Στεφάνης. Παρά με αυτό που είπες να αρχίσεις σε αντίθεση με το άλλο. Παρά με αυτό που είπες να αρχίσεις σε αντίθεση με το άλλο. Βλέπετε ότι εμείς λοιπόν, γιατί τι αποδεικνύει πάλι εκεί. Ενώ λες δεν θα πιω λέει τσάι, στο τέλος κάνεις αυτό που θέλει ο εαυτός σου. Ήθελε τελικά ο εαυτός σου να πιει τσάι, σε πήγε από εδώ ο δαίμονας, σε πήγε από εκεί, σε έκανε να κάνεις αυτό που ήθελε ο εαυτός σου. Πήγες και πήγες στο τσάι. Και λέει δεν είναι αυτό καθε αυτό το τσάι, δεν είναι το ότι ήπιες ένα τσάι, είναι ότι τελικά υπέκυψες στο θέλημα του εαυτού σου. Άρα ποιον υπηρετούμε λέει, όταν ακόμα και στα απλά και στα σήμαντα άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και εδώ είναι ακριβώς να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι για να σωθεί πρέπει να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει βασικώς να κάνει ανυπακοή στο θέλημα του εαυτού του και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, να κάνουμε ανυπακοή στο δικό μας το θέλημα, σε αυτό που εγώ θέλω, εάν δεν κάνουμε ανυπακοή, αν δεν κάνουμε ανυπακοή στο δικό μας το θέλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και στο νόμο του Θεού. Σήμερα μου ήρθαν δύο περιπτώσεις οι οποίοι οι γονείς θρησκευάμενοι και οι ίδιοι μου ήρθαν να προσευχηθώ για να παντρευτώ τα παιδιά τους. Άσχετα να μεταξύ τους, άλλη ώρα ήρθε ο ένας, άλλη ώρα ήρθε ο άλλος. Αλλά και οι δύο είχαν το ίδιο αίτημα. Να προσευχηθώ να παντρευτούν τα παιδιά τους, γιατί μεγαλώνουν, περάσαν τα 30 και είναι ανήπαντρα ακόμα. Λοιπόν, και λέει, πάντα το θέλουμε πάρα πολύ, λέει, να τα δούμε τα παιδιά μας παντρεμένα. Γυρίζω και τους κοιτάω. Α, ο ένας ήταν μάλιστα καθηγητής, οι γονείς, γιατρός ο ένας και καθηγητής πολυτεχνείου ο άντρας, η γυναίκα γιατρός. Η άλλη οικογένεια ήταν απλοί άνθρωποι, εργάτες. Προσέξτε όμως ότι το ίδιο θέλημα είχαν. Να παντρευτούν τα παιδιά μας. Οπότε αυθόρμητα εντελώς, όπως καθόμασταν εκεί μπροστά στην εκκλησία, μέσα στον ναό, στο προσκυνητάρι, τους δείχνω στο τέμπλο του Χριστού. Και τους λέω, καλά εσείς το θέλετε. Εκείνος το θέλει. Λένε, ποιος. Λέω, εκείνος. Ο Ιησούς. Και αν ο Θεός θέλει κάτι άλλο, τι άλλο να θέλει. Να μένουν έτσι τα παιδιά σας. Γιατί σώνει και καλά να θέλει ο Θεός να παντρευτούν τα παιδιά σας. Πώς έχετε προεξοφλήσει. Να, εμένα ο Θεός δεν ήθελε να παντρευτώ και δεν παντρεύτηκα. Τελικά το θέλημά του ήταν να γίνω μοναχός. Ο άλλος μου να μην θέλει να γίνει καθόλου, να μην τον αφήσει έτσι, ούτε να γίνει μοναχός, ούτε να παντρευτεί. Πώς ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που ζητάτε είναι εγωιστικό.
αντί να ζητάτε από το Θεό να γίνετε το θέλημά του πάνω στα παιδιά σας και να μάθετε τα παιδιά σας να υπακούν στο θέλημα του Θεού και να λένε «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει, μίλα Κύριε και όποιο είναι το θέλημά σου εγώ αυτό θα εκτελέσω, δεν θα κάνω κάτι άλλο». Αυτό που ζητάτε είναι εγωιστικό και προσευχές εγωιστικές δεν τις ακούει ο Θεός. Γιατί να του πω του Θεού ότι θέλει τάδε οικογένειες όλοι και καλά να παντρευτεί. Να το πούμε λέω του Θεού. Και αν η γυναίκα που θα πάρει σφάξει το γιο σας τον πρώτο χρόνο, λίγα τέτοια κλίματα έχουν γίνει. Λέει η γυναίκα, αν τη σφάξει ο γιος σου. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και μετά να τον έχεις στη φυλακή, τι ήταν θα ήταν καλύτερα. Να μείνει ελεύθερος και να είναι κοντά σας και να κυκλοφορεί ελεύθερος ή να σαπίζει μέσα στη φυλακή ο άνθρωπος. Βλέπετε, δεν μπορεί να ξέρετε το μέλλον του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός όμως που είναι πάσοφος και το ξέρει το μέλλον και το βλέπει, αφήστε τον εκείνος να ρυθμίσει τα της ζωής μας. Και εμείς εκείνο που θα κάνουμε, όχι να υπακούμε εμείς το δικό μας το θέλημα, αλλά να ακολουθούμε το θέλημα αυτό που θέλει ο Θεός. Εσύ τι λέω, καλή μου κυριένα να κάνεις. Να σταυρώνεις τα παιδιά σου όπου και αν είναι, να πράττουν το θέλημα του Θεού για δεμένα μαζί. Το ίδιο ακριβώς γιατί και μου είπε και η άλλη οικογένεια, η απλή, η αγράμματη οικογένεια. Και επανέλαβα τα ίδια. Βλέπετε ότι δεν έχει να κάνει το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου. Ο διάβολος δεν κοιτάει αν είσαι καθηγητής και γιατρός πολυτεχνείου ή αν είσαι απλός εργάτης και υπάλληλος σε μια εταιρεία. Ο διάβολος κοιτάει για την ψυχή το ίδιο πράγμα να κάνει. Να κάνουν υπακοή στο δικό μας το εγώ, στο δικό μας το θέλω. Και να μην κάνουν υπακοή σε αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν, ποιος είναι τελικά ο Κύριος της καρδιάς μας. Το εγώ μας ή ο Χριστός μας. Ο εαυτός μας σε ποιον υπακούμε. Αν δείτε όμως πραγματικά υπακούμε στον εαυτό μας. Στην πραγματικότητα κατά πλειοψηφία και εδώ θα πρέπει πολύ να μας λυπεί και να μας αναχωρεί, κάνουμε υπακοή στον εαυτό μας. Δεν κάνουμε στο θέλημα του Θεού. Δεν κάνουμε στο Χριστό ύπακο. Αν στην καθημερινότητα δείτε αυτό που θέλουμε, τελικά αυτό και κάνουμε. Και να προσέχουμε, λέει, πολλές φορές, μην τυχόν ακόμα και το πνευματικό μας, το γέροντά μας, αυτό που θέλουμε να το κάνουμε, προσπαθούμε με πλάγιους τρόπους να τον φέρουμε να μας πει το ναι. Να μας πει αυτό που τελικά εμείς θέλουμε. Και έτσι, λέει, νομίζουμε ότι έχουμε πάρει και την ευλογία του γέροντα. Αφού του πήγαμε πλαγίως, ώστε να μην αντιληφθεί τι κάνουμε ο γέροντας και του αποσπάσαμε την ευλογία του γέροντα, αλλά λέει αυτό του κοροϊδέψαμε το γέροντα. Αυτή δεν πιάνει η ευλογία, λέει, γιατί ο Θεός ξέρει τι έχεις κάνει. Όπως ξέρει ο Θεός αν είσαι πράγματι άρρωστος και κάθεσαι στο κρεβάτι ή δεν είσαι, μπορεί να κοροϊδέψεις τους ανθρώπους και να πεις είμαι άρρωστος και δεν μπορώ και κάθομαι στο κρεβάτι. Το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει όμως. Ξέρει, είναι άνθρωπος. Το ίδιο το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει και να του πει πήρα ευλογία και έκανα υπακοή και είμαι μέσα στα όρια της υπακοής και έκανα, Χριστέ μου, το θέλημά σου. Για στην ουσία εξαπάτησε ακόμα και το γέροντα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αυτή η φιλαυτία, το δικό μας το εγώ, το δικό μας, ο δικός μας εαυτός, το δικό μου και το δικό σου, γίνονται αιτία πάρα πολλών κακών. Είναι, λέει, μάλιστα αιτία όλων των συμφορών και των συγκρούσεων. Λέει λοιπόν,